Καλημέρα σας, είμαστε εδώ στο σχολείο της Εστίας. Μία δικαστική διαμάχη 12 ετών. Μία ευθύνη που αντί να περάσει στην περιφέρεια που ήταν ο καθολικός διάδοχος της Νομαρχίας Αθηνών, με τον Καλλικράτη περάσει στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αποφάσισε να διεκδικήσει δικαστικά την κυριότητα ενός οικοπαίδου που είχε παραχωρήσει αρχικά με την κοινότητά του το 1943 και μετέπειτα το 1952 ως Δήμος. Ένα κτίριο το οποίο στεγάζει δύο σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, και ξαφνικά βρίσκεται ένας Δήμος να έχει σήμερα μια δικαστική διαμάχη με την Εστία, όπου να πρέπει ένα ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ να καταβάλει ως μισθώματα που δεν έχει δώσει για ακριβώς 12 χρόνια από τον Ιανουάριο του 2011. Στόχος λοιπόν όλων θα πρέπει να είναι τα σχολεία της πόλης να συνεχίσουν να λειτουργούν, να μην γίνει σε καμιά περίπτωση κατακαιρματισμός, δεν πρέπει να ξεριδωθούν τα παιδιά, να χαθούν οι φιλίες, να υπάρχουν απώλειες θέσεων εργασιών από ενδεχομένους αλλαγές στις θέσεις των εκπαιδευτικών. Πρέπει ο Δήμος να λάβει τα μέτρα, να έστω και τελευταία στιγμή με την Εστία έρθουν σε έναν διακανονισμό για να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία του σχολείου. Είμαι ο Δημήτρης Πανταζής, είμαι ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος και ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος.